Βρισκόμαστε στο Ρηχείο του Ψαριού, είμαστε στην Άλφα Φυλακή και απόψε ξεκινάνε οι κινητοποιήσεις των σωματείων με θέμα την βιωσιμότητα του Ρηχείου της Μεγαλόπολης και η εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα μας έχει ως εξής: μία ώρα στάση αναλυτικότητα στην αρχή της κάθε φυλακής. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Διαδεξία. Ο αγώνας μας ξεκινάει από αυτή τη στιγμή. Με τη διαφορετική συμμετοχή των εργαζομένων για τα δίκαια αιτήματα που έχουμε θέσει στην ιεραρχία, τοπική και υπερκείμενη. Ο σκοπός μας είναι η μακροπρόθεσμη λειτουργία του ορυχείου. Και να μην επιτρέψουμε στην ιεραρχία να καταργήσει θέσεις εργασίας. Είναι ένας αγώνας που, όπως προείπα, ξεκινάει αυτή τη στιγμή μέχρι τη λύση των αιτημάτων όλων των σωματείων. Και σας καλώ να το δώσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, συνάδελφοι, καλησπέρα. Η μεγάλη ώρα που όλοι περιμένατε από μετά την πτώση του ορυχείου έφτασε. Από σήμερα ξεκινάμε έναν αγώνα απέναντι στην αδιαφορία και της τοπικής ιεραρχίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και της Διοίκησης της ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα της πολιτείας. Εχθές είχε επισκεφθεί ο κ. Νικολακάκος στη Μεγαλόπολη και με δικό του αίτημα, μετά από 10 μέρες που έλυγαν και τα εισόδικα, ζήτησε να μας δει και να μιλήσουμε για τα σοβαρά προβλήματα. Όσοι ήταν παραδισκόμενοι εκεί, δεν θεωρώ ότι κατάλαβαν κάτι από τον Γενικό Διευθυντή για να μας δώσει μια εξήγηση. Ο Γενικός μας έλεγε ότι ζούμε σε μια κοινωνία μπάχαλο, ζούμε σε μια εταιρεία μπάχαλο, ότι ζούμε σε μια πολιτεία μπάχαλο και μια κυβέρνηση που δεν ξέρει τι κάνει. Εμείς αυτό αποκομίσαμε και το είπαμε όταν δεν συμφωνείς σε κάτι που σε κουβάκι να διηγήσεις, παρετήσε και φεύγεις. Οπότε δεν μας έδωσε καμία ξεκάθαρη θέση, λύση, απάντηση στα κύρια ζητήματα που αφορούν ειδικότερα τη βιωσιμότητα του ορυχείου και σήμερα ξεκινάμε τις δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί όντως είναι δυναμικές και σας καλώ και εγώ από σήμερα δυναμικά, με την πρώτη ώρα οι οδηγοί, τη δεύτερη ώρα οι χειριστές και την τρίτη ώρα οι εργοδηγοί, οι επιστάτες, οι ηλεκτρολόγοι και οι μηχανολόγοι, να δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Θα εξαντλήσουν κάθε μέσο. Ήδη μας έχουν στείλει χαρτιά για αυστηρή εφαρμογή του εξαιρούμενου προσωπικού. Εμείς έχουμε εξαιρούμενο προσωπικό, η τροφοδοσία των μονάδων είναι απρόσκοπτη. Αν τύχει θεομηνία ή οποιαδήποτε ασφάλεια για τα μηχανήματα, αυτομάτως, επειδή θα είμαστε εδώ, μπορούμε να εξαιρέσουμε και προσωπικό να πάει εκεί. Οπότε είμαστε καλυμμένοι και δεν έχει να αποφευθεί κανένας τίποτα.